Ήδη στέλνετε ερωτήματα για τον κύριο Σκεπετζάκη, τον πρόεδρο της ΕΤΙΤΑ, που έχω την χαρά να τον φιλοξενώ απόψε στο στούντιο εδώ του Κόντρα, της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής. Σε λίγο θα κουβεντιάσουμε μαζί του. Θα τον ρωτήσω αρκετά πράγματα, έτσι από ενδιαφέρον. Μου είναι και πολύ συμπαθής. Πάρα πολλά τα mail και τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι. Κυρία Εύη, καλησπέρα. Κυρία Εύη είναι φίλη μας από Θεσσαλονίκη που μας βλέπει και μας λέει ότι με λύπη μου διαπιστώνω καθημερινά ότι αντί να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε λογική και να σκεφτόμαστε για το μέλλον της πατρίδας μας σοβαρά, αντιθέτως καλλιεργείται μέσα στην κοινωνία μας ένα κλίμα διχασμού και να διαχωρίζονται οι πολίτες σε φασίστες και αντιφασίστες, συντηρητικούς και προοδευτικούς, δεξιούς και αριστερούς, ρατσιστές και αντιρατσιστές. Η μία εξουσία να παρεμβαίνει στην άλλη, να απαξιώνεται από συγκεκριμένους κύκλους ο θεσμός αλλά και το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κλπ. Άρα, για ποιον ωφελεί αυτή η κατάσταση, ρωτάει, μήπως να θυμηθούμε άλλα και να προβληματιστούμε για άλλες ιστορικές περιόδους με ανάλογο κλίμα που μας οδήγησαν και τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά για την πατρίδα μας. Κύριε Κουτουλάκη, έρχομαι σε εσάς να. Κύριε Λιάτσο, απλά ένα ερώτημα που μου κάνατε και δεν προλαβαίναμε. Παρακαλώ. Δύο δευτερόλεπτα είναι που είπατε πώς η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση κλπ. Και οφείλω να το απαντήσω και πρέπει να το απαντάμε αυτό, μην τον αφήνουμε να είναι στον αέρα. Παρουσία στη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο θέμα τώρα ακριβώς. Και γενικά για τη φορολογία. Και για τη φορολογία. Θα μειώσετε, λέτε, τους φόρους. Να δούμε με ποιο τρόπο. Είναι ένα ερώτημα. Παρουσίασε στη ΔΕΘ, αυτό θέλω να πω, ο πρόεδρος της Νέα Δημοκρατίας. Θεωρητικά. Είναι όλα αυτά είναι θεωρητικά. 10 βήματα για την μείωση. Διότι και ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε άλλα πράγματα και έκανε άλλα πράγματα. Γι' αυτό σας το λέω. Νομίζω δεν είναι η ίδια ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων. Μην το έχουμε δει και το έχει αποδείξει και στον παρελθόν ο κ. Μητσοτάκης και το έχει αποδείξει στον πρόσφατο παρόν ο κ. Τσίπρας. Ότι τα ψέματα τα έχει εύκαιρα στο τραπέζι πάρα πολύ γρήγορα. Μείωση, και οφείλουμε να το πούμε, μείωση δαπανών, κρατικών δαπανών 2 δις ευρώ και κόψιμο φόρων. Χωρίς απολύσεις. Χωρίς απολύσεις. Χωρίς απολύσεις. Θα τα πείτε, κύριε Φίλη. Χωρίς απολύσεις. 10 βήματα συγκεκριμένα και μείωση φόρων 1,9 δις. Όπως προσπάθησε και έκανε με όλα τα λάθη της και η προηγούμενη κυβέρνηση με τι, ότι μείωσε φόρους και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους φόρους μείωσε και το ΦΠΑ στην εστίαση και τους φόρους αλληλεγγύης, τη δέματος, τη βενζίνη, το πετρέλαιο κλπ. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Κουτουλάκη. Κύριε Λιάτσο, ζούμε μέρες ζωφερές. Η κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το δίπολο της αλληλοκατηγορίας και να σταματήσει το ποιος θέει περισσότερο ή λιγότερο. Όσοι κυβέρνησαν σήμερα το γνωρίζουν οι πάντες, να μην τρώγω το χρόνο αδίκως, έχουν τεράστιες ευθύνες για το χάλι της χώρας. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς, λίγο πριν παραδώσει την εξουσία, δήλωσε δημόσια ότι θα βγούμε στις αγορές. Τις επιπτώσεις τις είδαμε. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, θα δούμε καλύτερες μέρες, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Φτάσαμε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου οι θεσμοί, οι δανειστές μας λύνουν και δένουν. Ουδείς άμερος ευθυνών. Είναι δύσκολες οι στιγμές και νομίζω ότι αντί να γίνει ένα σχηματισμός, ειδού πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν προς τον κύριο Τσίπρα. Να μην κάνει, λέτε, να μην κάνει ένα σχηματισμό. Αν αλλάξει πρόσωπα. Ναι. Και δεν αλλάξει πολιτικές και δεν αλλάξει συμπεριφορές και δεν παταχθούν οι παθογένειες του δημοσίου, δεν βρούμε τους οργανισμούς φαντάσματα, αν δεν δούμε που διασπαδίζεται το χρήμα και αν δεν βάλουμε μια τάξη να είμαστε συνεπείς σε αυτά που συμφωνούμε κατά ανάγκη τώρα πια, γιατί όσα συμφωνήσαμε μέχρι σήμερα, στο και πέντε έρχονται οι θεσμοί και τα ελέγχουν. Και πράγματι δεν έχει κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Και πράγματι υπάρχουν κάποιες υποενότητες που πρέπει να λυθούν. Μιλάμε για τη δεύτερη. Παίρνουμε τα λεφτά αύριο, κύριε Λάκη. Σας το είπα. Ας τα πάρουμε. Αύριο, δεν έχει κλείσει όμως. Τέλος πάντων, επειδή πήραμε τα χρήματα, έκλεισε. Συνεχίστε. Ναι. Με συγχωρείτε πολύ. Πάμε λοιπόν και συζητάμε για τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή η καραμέλα πλέον έχει λιώσει. Το χρέος και το χρέος να δεν γίνονται στα πράγματα μας. Το ξεκαθάρισαν και οι Ευρωπαίοι και το Ταμείο και οι πάντες. Προτείνω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που χρειάζονται να γίνουν πράξεις για νέες και θριαμβικές, για να μην υπάρχει το μαύρο, 230 λοιπόν αθώες ψυχές πεινούν. 5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στα όρια της φτώχειας, στους μητροπολιτάδες οι περισσότεροι. Οι επιχειρήσεις. Επειδή και εγώ στην ιδιωτικό τομέα κινούμε, μια πίσω από την άλλη μικρές κλείνουν, έσοδα όσο και αν χαμηλώσουν και αν μηδενίζουν, ορθώς το είπε ο κύριος Τσαγκάρης, ότι από μηδενικής βάσης αρχίζει το αφορολόγητο. Και εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Πράγματι, έτσι είναι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κάποιοι λοιπόν υπάρχουν
λίγοι πλούσιοι σε αυτή τη χώρα. Συγγνώμη, το λέει ο νόμος. Δεν το κόρδιο. Ο νόμος λέει το αφορολόγητο είναι μηδέν. Συμφωνώ μαζί σας. Και δεν το έβαλε ο κύριος Τσίπρας. Ήταν 12.000. Μειώθηκε στις 9, μειώθηκε στις 5, πήγε στο 0 και ο κύριος Σαμαράς κράτησε εμπειρία, την έκπτωση φόρου το 2.100 ευρώ που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο 9.500, αφορά όμως μόνο το μισθωτό και το συνταξιούχο. Σωστά, δεν αφορά όλους τους Έλληνες φορολογούμενους. Εδώ λοιπόν υπάρχει και κάτι άλλο. Τι να φορολογήσεις από τον μη έχοντα? Όταν δεν υπάρχουν χρήματα, αυτό που λέει απλώς ο κόσμος, δεν υπάρχουν λεφτά, έλλειψη χρημάτων, στάσεις εμπορίου. Και έχουμε εκείνον τον περιβόητο διοικητή του ΟΑΕ, ο οποίος μας προτείνει να πάμε στις γειτονικές χώρες. Κραυγάζει λοιπόν ο άρχοντας της Κωνσταντινούπολης ότι έχει μεγάλη καρδιά, υπερίπτανται τα αεροπλάνα. Προτείνει να φύγουν από το ΝΑΤΟ για να προχωρήσουν οι ορδές να αλώσουν την Ελλάδα των μεταναστών. Βγάζουν γλώσσα οι γείτονες στα Βαλκάνια, διότι βλέπουν τον κεντρικό τους πολιτικό, θρησκευτικό ή άλλο ταγό, τον κύριο Ερντογάν, να βγάζει γλώσσα. Και εμείς εδώ περί άλλων τριβάζουμε. Όσοι λοιπόν αυτή την ώρα θέλουν εκλογές, θέλουν το κακό της χώρας. Αλλά είστε κατά των εκλογών εσείς. Κατά των εκλογών. Μάλιστα. Θα γίνουν. Να πω μια λέξη. Άρα η Νέα Δημοκρατία θέλει το κακό της Ελλάδας. Αυτή την ώρα θα ήταν σωστότερο, θα ήταν ορθότερο, αντί να γίνει ένα σχηματισμός. Να κάνουμε οικουμενική για κυβέρνηση. Να κάνουμε μπαλώματα, να κάνουμε προχωρήσουμε. Αφήστε το αν. Αυτή δεν θέλετε να μπείτε στον ανασχηματισμό. Οικουμενική δεν θέλετε. Μπέστε κι εσείς λοιπόν. Εμείς δεν θέλουμε να γιατί δεν μπαίνετε, μόνο περιμένετε. Δεν σας διακόψα. Δεν σας διακόψα. Να ολοκληρώσετε για την Νέα Δημοκρατία. Να πάμε στην κυρία Νοκαγιάννη. Δεν είπα για την Ένωση. Να πω την άποψή μου όμως. Λέω λοιπόν και κλείνω με τούτο ότι αυτήν την ώρα όσοι θεωρούν ότι οι εκλογές είναι η καλύτερη λύση, ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Όσοι λοιπόν θέλουν να αλλάξουμε πρόσωπο πάλι να αναλογιστούν τις ευθύνες τις δικές τους. Είναι η ώρα για πράξεις γενναίες, διότι επαναλαμβάνω, οι καιροί δεν περιμένουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πετουλάκη. Μια λέξη ακόμα, μια τελευταία λέξη. Πείτε τι. Όσοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να κάτσουμε σαν τραπέζι να συνεργαστούμε, δεν είναι κατώτεροι της πατρίδας και δεν είναι ανώτεροι των περιστάσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν βρίσκαμε μια κοινή συνισταμένη δύο πράγματα για να ορθοποδήσει αυτή η χώρα, θα μπορούσαμε να πάμε με άλλη δυναμική, με άλλη φωνή. Βλέπω στον ΣΥΡΙΖΑ 53 να διαφωνούν από το συνέδριο. Αν οι υπόλοιποι δεν είναι όλοι. Τώρα μεταφέρεται η γκρίνια μέσα στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και η Νέα Δημοκρατία που περιμένει στη γωνία μπορεί να ελπίζει, αλλά φοβούμε ότι δεν έχει λύσεις. Και θα το δείτε. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση της ημέρας, ακούστε κυρία Νούκα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που έγινε σήμερα. Την κάνει ο αρχηγός, ο επικεφαλής του ποταμιού, σε ποιον λέτε, στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Τσίπρα. Και τι τον ρωτάει. Του λέει Αλέξη Τσίπρα, του λέει ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, ζεις με 255 έως 400 ευρώ το μήνα. Του τη βγαίνει από αριστερά ο Θεοδωράκης του Τσίπρα. Γιατί ζει κανένας με 255 και ευρώ. Ναι, ενώ ο κύριος Θεοδωράκης πάει στους μισθούς των 100 ευρώ, σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται λίγες ώρες τη βδομάδα κτλ. Και τον ρωτάει ο κύριος Θεοδωράκης, εάν ζει με 255 ευρώ, έως 407 ευρώ το μήνα. Αυτή την ερώτηση του έκανε και του επισημαίνει τις δραματικές εργασιακές συνθήκες, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θεοδωράκης, του κυρίου Τσίπρα, που επικρατούν στη χώρα, καθώς το φαινόμενο της εκπεριτροπής εργασίας έρχεται να προσθεθεί σε εκείνο της απλήρωτης εργασίας. Και ο κύριος Θεοδωράκης καλεί τον κύριο Τσίπρα να τοποθετηθεί στη Βουλή τόσο για το εάν ένας νέος μπορεί να καλύψει τις στοιχειώδες ανάγκες με μισθούς 255 έως 407 ευρώ, διότι τόσο είναι το ύψος αυτής της πληρωμής στην εκπεριτροπή εργασίας, όσο και για το δικαίωμα των νέων εργαζόμενων στην πλήρη εργασία. Επιπλέον θέτει και το θέμα των μειωμένων εισφορών εξαιτίας των χαμηλών μισθών, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει πώς σκέφτεται να καλύψει το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί στα ασφαλιστικά ταμεία. Εγώ θα ρωτήσω από εσάς, γιατί σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως οι τηλεθεατές μας, τι γίνεται σήμερα με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν πληστηριασμοί ή δεν έχουν σταματήσει οι πληστηριασμοί? Γίνονται ή δεν γίνονται? Λοιπόν, γίνονται πληστηριασμοί, γίνονται. Αλλά να εξηγήσω γιατί θα τα ακούσω. Φυσικά, για πείτε λοιπόν, μας. Δεν γίνονται πληστηριασμοί καταρχήν γιατί οι συμβολογράφοι δεν ανεβαίνουν απέχουνε πάνω. Κάθε Τετάρτη δεν πάνε, ναι, δεν πάνε στα δικαστήρια. Και αν υπήρχε κάποιος πληστηριασμός σε εξέλιξη που ήταν πρώτης κατοικίας, δεν μπορεί να γίνει γιατί απέχουν οι άνθρωποι που θα κάνουν τους πληστηριασμούς, που είναι οι συμβολογράφοι. Τώρα,
Αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο από τη σκοπιά της νομοθεσίας. Η νομοθεσία μας αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχει κάποιες διατάξεις που οριζόντια να προστατεύεται η πρώτη κατοικία των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει ο νόμος Κατσέλη που μέσα από αυτόν μπορεί κάποιος να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία εφόσον έχει χρέη σε τράπεζες και σε δημόσιο. Εδώ επειδή ο κύριος Αλεξιάδης είπε ότι ήδη βλέπουν πώς θα κάνουν μια ρύθμιση για να μπορέσει να προστατευτεί οριζόντια η πρώτη κατοικία. Όταν λέτε οριζόντια για εξήγηση, τι εννοείτε? Αυτό θέλω δηλαδή, να πω. Για όλο τον κόσμο. Ναι, για όλο τον κόσμο. Οριζόντια δηλαδή, είναι για όλο τον κόσμο. Και σε τρίτους. Απλά. Για ναι, όλο τον κόσμο. Να εξηγήσω λίγο κάτι. Ναι, ωραίο να εξηγήσω λίγο κάτι για γιατί εδώ το είναι αυτό, λίγο να λεπτά τα θέματα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, αν κάποιος έχει τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη, ξαναλέω, και έχει και σε ιδιώτιο φυλή και στο δημόσιο φυλή, μπορεί να υπαχθεί στον νόμο και να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Τη βγάζουμε αυτή την περίπτωση έξω. Μάλιστα. Τώρα, ποιοι μένουν απροστάτευτοι να δούμε? Μένουν οι έμποροι, κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να προστατευτούν, όπως και αυτοί που εδώ είναι το μεγάλο κενό, έχουν μόνο χρέη στο δημόσιο. Αυτοί λοιπόν που έχουν μόνο χρέη στο δημόσιο και πληρούν, ας πούμε, τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη, ούτε στο νόμο Κατσέλη μπορεί να μπουν. Γιατί? Γιατί ο νόμος απαιτεί να έχεις και μία οφειλή σε κάποιον ιδιώτη. Άρα, ένα κενό θα πρέπει να καλυφθεί αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι το μόνο. Γιατί αν έρθουν και πούν ότι και μόνο χρέη στο δημόσιο να έχεις μπορείς να ενταχθείς στο νόμο Κατσέλη, θα μείνουν απ' έξω οι έμποροι και ένα κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών. Άρα, η ρύθμιση που θα έρθει θα πρέπει να είναι σίγουρα οριζόντια για να καλύπτει την πρώτη κατοικία των ελεύθερων επαγγελματιών, των εμπόρων και γενικά των Ελλήνων πολιτών, σαφώς με κάποια κριτήρια, δεν το συζητάμε, κάποια εισοδηματικά κριτήρια και κάποια κριτήρια αντικειμενικά, όπως είναι τι σπίτι έχει, τι αξίζει, πόσα τετραγωνικά είναι και όλα αυτά. Τώρα, ο νόμος Κατσέλη μέχρι τι ποσό προστατεύει, μέχρι... Ποιο ποσό πάνε τα σπίτια που προστατεύονται? Είναι μέχρι 180.000 ευρώ. Μέχρι 180.000 ευρώ. Και αυτό, νομίζω από αυτά τουλάχιστον... Αντικειμενικής αξίας. Ακριβώς. Αντικειμενικής αξίας, ναι. Και αυτά νομίζω κάπου κοντά στα κριτήρια του νόμου Κατσέλη θα είναι και, από ό,τι άκουσα τουλάχιστον και διάβασα, θα είναι η ρύθμιση που θα έρθει. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε λίγο και το θέμα της διαχείρισης των δανείων που θα γίνει από τις τράπεζες, που πρέπει και από εκεί να έχουμε προστασία πρώτης κατοικίας εμπόρων που σήμερα δεν προστατεύονται. Και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Λιάτσο, όταν κάποιος έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας πήγαινε να κάνει μία ρύθμιση στο δάνειό του, απαιτούσαν οι τράπεζες να βάλει εγγύηση, προσημείωση ας το πω καλύτερα, την πρώτη του κατοικία. Και σήμερα είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού να έχει... που έχουν δάνεια, εννοείται, έτσι. Να έχει δώσει εγγύηση την πρώτη κατοικία. Να έχει δώσει εγγύηση την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Εγγύηση να έχει δώσει, το ίδιο είναι. Στην ουσία αυτό είναι. Ο έμπορος δεν κρύβεται. Συνήθως στις ρυθμίσεις, κύριε Τσαγκάρη, το ξέρετε. Όχι για τον κόσμο, το λέω, δεν το λέω για εσάς και εμένα. Να καταλάβει ο κόσμος, έχει δώσει την προσωπική του εγγύηση και κινδυνεύει το σπίτι του. Αυτό που λέει η κυρία Νούκα. Και έχει πολύ δίκιο σαν την παρέμβαση που κάνει. Αυτό ήταν το πιο τραγικό σε αυτή τη χώρα που δεν υπήρχε νομοθεσία. Όταν υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία ή όταν υπάρχει μια ΕΠΕ ή μια εταιρεία τέλος πάντων και κεφαλαιοχική, όπως είναι και η ΙΚΕ πλέον, που απαιτούσαν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους διαχειριστές ή τους εταίρους για να κάνουν μια ρύθμιση, ένα δάνειο, για να πάρουν ένα δάνειο, να βάλουν την προσωπική εγγύηση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε ευρωπαϊκά, ούτε. Αυτό θα λέγαμε. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Μα έτσι, καταστρατηγείς εντελώς την απρόσωπη ακριβώς έννοια της εταιρείας. Δυστυχώς στην Ελλάδα για μια ακόμη φορά πρωτοτυπούμε παγκοσμίως. Έχουμε κάνει αυτό το πράγμα και ελπίζω κάποια στιγμή η ελληνική δικαιοσύνη να το προσεγγίσει αυτό το θέμα. Γιατί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγήσανε από την πλευρά των τραπεζών τον απρόσωπο χαρακτήρα μιας εταιρείας. Για μένα αυτό είναι ακραίο και κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί με μια γενναία δικαστική απόφαση. Αριάδνη, αν μου επιτρέψεις απλώς να προσθέσω. Παρακαλώ. Και αυτό όλο που περιγράφει η κυρία Νούκα, σε ποιο φόντο εξελίσσεται αυτό η παγκόσμια πρωτοτυπία. Προχτές ο κύριος Θόδωρος Μητράκος, ο υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, δεν μιλάμε για δημοσιογράφου ούτε για σχολιαστή της επικαιρότητας σαν εμάς,
μιλώντας στο συνέδριο της Προντέξπο, εξέθεσε το μέγεθος του θέματος των κόκκινων δανείων. Και λέει ο κύριος Μητράκος, ο υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016, τώρα δηλαδή, είναι 45,1%. Από 4,5% το 7%. Είναι η ερώτηση που έχουμε κάνει χιλιάδες φορές εδώ. Τα λαμόγια τότε ήταν κυρίοι, κύριε Λιάτσο. Οι απατεώνες, οι νταβατζίδες, οι όποιοι τους λένε, οι φοροφυγάδες, οι ποιοι θέλετε, ήταν κύριοι μέχρι το 2007. Επομένως, όχι μόνο αυτά που λέει η κυρία Νούκα. Επειδή ακριβώς υπάρχει το κορυφαίο αυτό θέμα των υποαξιών, κύριε Φίλη. Μισό λεφτό, ακούστε. Υπάρχει θέμα υποαξιών. Αντικειμενικότατη να είμαστε. Μισό λεφτό. Μπορούσε μια τράπεζα να δώσει σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς καμία διασφάλιση. Και τώρα δίνει. Θα πήγαινε και τώρα παρακαλάει ο Όμιλο με άλοθη να μην σωθούν οι θέσεις εργασίας να δώσει δάνειο 300 εκατομμύρια. Και τώρα. Όχι εκ των υστέρων. Και θα ρωτάμε και ένα χρόνο μετά. Όχι εκ των υστέρων. Τι λέτε τώρα. Να αναχθούμε στο 2002. Το 2007, κύριε Φίλη. Μπορούσε να δώσει δάνειο χωρίς να έχει μία διασφάλιση. Μην κολλάτε στις μισό λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι. Θα πηγαίναν για απιστία. Να πω λίγο κάτι. Άλλο συζητάμε, κύριε Φίλη. Πιθανότατα. Συζητάμε άλλο. Όχι, πράγμα. Επειδή είπαμε. Οι επισφάλειες των τραπεζών το 7 είναι 4,5%. Ναι. Σήμερα είναι 45. Ναι, ναι. Στους μικρομεσαίους και στους επαγγελματίες 67,4. Ναι, ναι. Τα στατιστικά τα δίνει αύριο, ο κύριος Μητράκος της Τραπέζης Ελλάδος. Αύριο μπορεί να αυξηθούν. Ναι, αυτό λέω. Μέχρι λέω λοιπόν ότι ο κόσμος... Αύριο μπορούν να αυξηθούν. Μάλιστα. Μα δεν λοιπόν. Το χρέωσε κανείς. Και να δώσω και μια άλλη διάσταση αν θέλει. Λέμε το φόντο της αγοράς αυτή την ώρα. Που νομίζω έχει έτσι την αξία της και είναι σημαντική πολύ. Βγάζοντας έξω τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Να τους βγάλουμε λίγο έξω. Το ποσοστό δεν ξέρω πόσο είναι. Πριν πόσο από τέσσερις μήνες. Αυτοί, πριν από τέσσερις μήνες, αυτό θα πω τώρα. Υποτίθεται ήταν 33%. Πριν από δύο εβδομάδες, ο κύριος Τουρνάρας μας είπε ότι είναι ένα στους 6. Εμένα, από την προσωπική μου εμπειρία, στο τέλος δεν θα είναι ούτε ένα στους 20, για να μην σας πω ούτε ένα στους 100. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων θα τους δούμε. Ναι, θα φανεί. Εδώ θα είμαστε. Φανεί αυτό, εδώ βεβαίως θα φανεί. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Τσαγκάρης, και να πω ότι το ποσοστό ήταν για την ακρίβεια 4,7% το 2007 και σήμερα τα κόκκινα δάνεια λένε 44%, αλλά η πραγματικότητα είναι 53% τα κόκκινα. Ο μέσος όρος. Εντάξει. Είναι, σας λέω τα στοιχεία που είπε ο κύριος Μητράκος, δεν είπα τα δικά. Άρα, ναι, αυτό που είπατε. Λοιπόν, άρα εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τα εισοδήματά τους, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά σχεδόν το σύνολο του των Ελλήνων. Όχι τα εισοδήματα. Την αξία χάσαν καταρχήν. Τώρα θα πω. Όχι, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ναι. Θα πω και κάτι άλλο. Άλλη διάσταση θέλω να δώσω. Γιατί ξαφνικά δεν μπορεί το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων δανειοληπτών να γίνανε απατεώνες και να ξύπνησαν μια μέρα και να είπαν δεν πληρώνουμε. Γιατί 4,7 ήταν τα κόκκινα δάνεια το 7. Σήμερα είναι 53 με πραγματικά στοιχεία. Και να πω τώρα το σημαντικό. Έρχεται ο κώδικας δεοντολογίας και τους ανυπαίτιους αυτούς δανειολήπτες, οι οποίοι χάσανε μισθούς, συντάξεις, εισοδήματα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καλακοί, ήταν η πανολεθρέα η μεγάλη. Αξία λοιπόν, περιουσιακού στοιχείου, επαναλαμβάνω. Ένα λεπτό θέλω να δω, κάτι άλλο θέλω να πω. Και έρχεται ο κώδικας δεοντολογίας της Τράπεζης Ελλάδος και βάζει ταμπέλες. Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης, είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης. Είναι δυνατόν έναν ανυπαίτιο δανειολήπτη να του βάζουμε ταμπέλες μη συνεργάσιμου δανειολήπτη? Για μένα αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα δεν έχει να σε πληρώσει. Πώς να κάνει τη ρύθμιση που του ζητά σαν τράπεζα, όταν εσύ η τράπεζα τα τελευταία χρόνια βρίσκεσαι στην 7η γενιά ρυθμίσεων. Κάτι πάει να πει αυτό, κύριε Λιάτσο. Στην 7η γενιά ρυθμίσεων. Ε? Βεβαίως. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Ένα λεπτάκι λίγο, κύριε Ιωαννίδη. 7η γενιά ρυθμίσεων, για να είναι, κύριε Λιάτσο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κάτι δεν κάναν καλά οι τράπεζες. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί όταν είχε ένα εισόδημα 1.000 ευρώ και σου ζητούσε δώσει μου 500 για δόση, συγγνώμη, το παιδί μου θα έβλεπα πρώτα, να το ταΐσω, να το πάω και ένα φροντιστήριο και μετά θα έβλεπα το υπόλοιπο. Άρα κάπου εδώ, για να, αν θέλουμε να δούμε με πραγματικά στοιχεία και με ρεαλισμό όλη την κατάσταση, εάν δεν πάμε σε κουρέματα δανείων, όπως ακριβώς είναι η χώρα κάπως είμαστε. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει βιωσιμότητα, ούτε μία στο εκατομμύριο. Και φυσικά, έρχομαι τώρα σε αυτό που λέει ο κ. Τσαγκάρης και το κλείνω να μην σας τρώω το χρόνο, ότι εννοείται ότι η απομείωση των αξιών της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να συμπαρασύρει. Θα πρέπει να συμπαρασύρει το κούρεμα των δανείων. 1,3 εκατομμύριο ευρώ το εκτίμησε ο
κύριο Σάλλας. Εγώ σας λέω ότι είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ η υποαξία των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων. Έτσι. Με τη φορολογία στον χώρο του αυτοκινήτου, ένα αυτοκίνητο που έκανε 100.000 δεν κάνει ούτε 10. Τα ακίνητα, επίσης τα στοιχεία του κυρίου Μητράκου, έχουν χάσει 44% της αξίας τους από το 2009 μέχρι σήμερα. Έτσι. Ένα δηλαδή ακίνητο που έκανε 1 εκατομμύριο ευρώ, σήμερα κάνει 500.000 και ψάχνει να βρει ποιο θα το αγοράσει. Και σου ζητάει τράπεζα να το αγοράσει. Ερώτημα, κύριε Ιωαννίδη, εσεί θα απαντήσετε πολιτικά. Εμεί μιλάμε καθαρά τεχνικά με την κυρία Νούκα εδώ. Εμεί βγάζουμε απάνω σε ένα. Αυτά είναι δεδομένα. Καθαρά τεχνικά. Ναι, δεδομένο, κύριε φίλη μου όμω. Στην τράπεζα όμως έχεις κάνει μέχρι σήμερα 4 ανακεφαλαιοποιήσεις στη βάρος της τσέπης αυτού που πας σήμερα να πάρεις το σπίτι. Έχεις δώσει αναβαλλόμενο φόρο. Έχεις κάνει αυξημένες διαγραφές χρεών. Πείτε το πολιτικό ερώτημα για να πάω στο παρακάτω. Για πείτε το πολιτικό ερώτημα. Υπήρχε μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ένας νόμος, μια τροπολογία μάλλον, για προστασία της πρώτης κατοικίας. Δείξτε και την κυρία Νούκα στο τριπλό. Στο τριπλό. Του 2014. Συνεχίστε, κύριε Ιωαννίδη. Συνεχίστε. Η Νέα Δημοκρατία, πρώτα απ' όλα, υποσχόταν ο κύριος Υπουργός Οικονομίας ότι θα φέρει τροπολογία, αν δεν κάνω λάθος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ακόμα το υπόσχεται. Έφερε η Νέα Δημοκρατία την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή τροπολογία που κατέθεσε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν έχει του ασφαλούς ή όχι. Εμείς το είχαμε καταθέσει. Κύριε φίλε, εμείς το είχαμε κάνει. Έχουμε κάνει. Τώρα εσείς επιχειρήσατε τώρα στην αυταπάτη και στη δυσκολία του άλλου κόμματος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είχε και αυταπάτη και είπε αυταπάτη ο ίδιος. Κύριε, εμείς ή κάναμε διαπραγματεύσεις. Κάναμε διαπραγματεύσεις με την Τρόικα τότε και φέραμε νόμο. Τροπολογία για την προστασία της πόλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κάνει. Δεν κατάφερε να το κάνει. Και γιατί δεν δέχτηκε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάφερε. Δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε και όντως εσείς δεν επιτρέψατε αυτό. Ή μάλλον τελευταία στιγμή το αφήσατε ανοιχτό. Για να λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ακριβώς. Να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν ξέρω αν το έκανα για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν μπορώ να πω σε τέτοια θέματα. Εγώ θα πω την πραγματικότητα της νομοθεσίας. Βλέποντας ότι διακόπτουμε, δεν μπορεί να μιλήσει όμως η κυρία. Ναι. Συνεχίστε, κυρία Νούκα. 31 12, λοιπόν, του 2014 σταμάτησε η προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Ιωαννίδη. Και αν θέλετε να είμαστε ρεαλιστές και για σας, έτσι, κάποια στιγμή και εσείς να ήσασταν στην κυβέρνηση, θα σας επιβάλλανε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Το θέμα είναι υπάρχει όμως ένα ερώτημα ότι πολιτικό. Πρέπει να προστατευτούν οι ανυπέτειοι άνθρωποι που δεν έφταξαν σε τίποτα και ξύπνησαν μια μέρα και είδαν 100%. Τη ζωή τους να ανατρέπεται. Όταν βλέπουμε όλες αυτές τις λίστες εδώ που τις ανέφερε ο κ. Λιάτσος, εκατομμύρια ευρώ, και τίποτα από όλα αυτά τα χρήματα δεν έχουν εισπράξει. Νομίζετε ότι τον ελληνικό τον λαό τον ενδιαφέρει αν θα μπει ο Χ, Ψ, Ω φυλακή. Δηλαδή ότι είναι το πρωτεύον του. Όχι, το πρωτεύον του είναι να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον δεν είναι νόμιμα χρήματα, έτσι, εφόσον είναι χρήματα δημοσίου, όχι να τα έχει δουλέψει κάποιος. Δεν σουμάρουν στη ζημιά. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση τα χρήματα. Και εγώ αυτό πιστεύω και αυτό εισπράττω και από τον κόσμο που μιλάω. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα και αυτά τα χρήματα να πέσουν μέσα στα δημόσια ταμεία για να μπορέσει να ελαφρυνθεί ο ανυπαίτιος και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. 230.000 παιδιά, είπατε σήμερα, ζουν χωρίς εισόδημα των γονέων του. Δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Και για να μην μιλάμε ότι κανένα σα δεν μίλησε μέχρι σήμερα. Για να μην μιλάμε ένα λεπτάκι. Ότι κανένας σας δεν μίλησε μέχρι σήμερα, και εννοώ όλους, για μία έκθεση του καλοκαιριού από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΕΙΕ, ο οποίος πέρα που είχε μία λίστα πόσα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα έχουν καταπατηθεί από όλες τις απόψεις, έχει ένα εργαλείο που δεν το έχετε χρησιμοποιήσει κανείς σας να το βγάλει μπροστά. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Είπε ότι στην Ελλάδα έχει παραβιαστεί από τους δανειστές το υπεύθυνο του δανεισμού. Δηλαδή όταν δανείζαν, ξέραν ότι δεν θα τα πάρουν. Και αυτό το πράγμα έχει πάει στις καλένδες και δεν το χρησιμοποιεί κανείς. Συγγνώμη. Ποιος εννοείται? Γιατί
Είπατε ποτέ εσείς από σαν Ένωση Κεντρών αυτό το πράγμα? Να δείτε, για δέστε, αν το έχουμε πει. Κοιτάξτε, παρακολουθώ όσο έχω ελεύθερο χρόνο την καθημερινή. Κυρία Νούκα, κύριε Λιάτσο, παρακαλώ. Γιατί ο Φάουστο θα ένα δευτερόλεπτο. Από το 2008. Σας παρακαλώ, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Εντάξει, συγγνώμη. Όχι, ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Ένα δευτερόλεπτο. Και ο κύριος Κεπετζάκη δεν έχουμε μιλήσει. Αν είναι δευτερόλεπτο, πείτε το. Και εγώ ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Φίλε, έχετε παράπονο κι εσείς. Από το 2008 μέχρι το 2014 κατατίθενταν τροπολογίες για την προστασία τη πρώτη κατηγορία. Καλά, το 2014 τι έγινε. Αυτό θέλω να σα πω. Ότι πάντα χρονικά ερχόταν και έμενε ένα φρένο και ξαναερχόταν τροπολογία. Στο συγκεκριμένο διάστημα δεν το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχει αποτύχει. Κύριε, είτε με τη διαπραγμάτευση είτε όχι. Μη με φαίνεται τώρα. Μα υπογράψατε και εσείς, ψηφίσατε και εσείς το τρίτο μνημόνιο, κύριε Ιωαννίδη. Δεν κάνουμε εμείς το τρίτο μνημόνιο. Το ψηφίσατε και εσείς. Σας παρακαλώ. Μην πάμε τώρα στα 10 μέρη πάλι. Ήμασταν σε μνημόνιο. Δεν το ψηφίσατε. Και πετύχαμε την προστασία. Δεν το ψηφίσατε. Σας παρακαλώ. Όλα τα κόμματα το ψηφίσατε. Η Νέα Δημοκρατία χερέκακα βλέποντας ότι ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή θα αποτύχουν οι εκλογές. Έρχονται τα μηνύματα. Πακέτα. Άφησε απροστάτευτους από 1η-1η-15. Γιατί δεν το κάνεις? Άστα να τα φάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι θα αλλάξει συνθήκες. Γιατί τα κάνατε χάλια? Όλο αυτό συνδέεται με την προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό το οποίο είχε μείνει και ήταν το μεγαλύτερο και για τις τράπεζες και για αυτό. Τα κόκκινα δάνεια. Δεν έχει κανένα νόημα, το είπε και η κυρία Νούκα. Να φτιάχνουμε τροπολογιούλες και τροπολογιούλες και να μένουν συνέχεια κάτι τρύπες, κάτι χωάνες. Ακριβώς. Αν δεν φτιάξεις, το βασικό σου θέμα που έπρεπε να υπάρχει, όπως ήταν το ασφαλιστικό, ήταν και τα κόκκινα δάνεια. Επομένως, ακόμα μιλάμε σήμερα για τις τράπεζες, αλλά ακόμα είμαστε στη διαπραγμάτευση για τα κόκκινα δάνεια, ώστε να καλυφθεί η ουσία του πράγματος και από εκεί πέρα να ξέρουμε τι γίνεται. Επομένως, τώρα όλη αυτή η συζήτηση, η τροπολογιούλα της τροπολογιούλας, δεν έχει νόημα. Αλλά δεν το λέμε για αυτό. Είναι για την προστασία των ανθρώπων. Η συζήτηση είναι σήμερα, κύριε Ιωαννίδη, είναι σήμερα να κλείσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων συνολικά, ολικά. Υπέρ του κόσμου. Αυτή είναι η συζήτηση. Τα άλλα όλα είναι. Δεν μπορεί να γίνει εκπομπή έτσι. Άμα πετάγει στο όλη εκπομπή, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ. Ο μόνο που κάθεται ήσυχο είναι ο κ. Κεπετζάκη. Κάτι ακόμα. Παρακαλώ για τραπεζικά, ήθελα να ρωτήσω το εξή, αν μου επιτρέπατε. Φέρατε το εξή. Παρακαλώ. Ως καλό μοντέλο στην Ελλάδα, το Ιρλανδικό. Και εδώ πέρα έχω ένα δημοσίευμα από την Ιρλανδία που μιλάει ότι αυτή τη στιγμή έχουν 47.000 εξώσεις και κοιτάν πώς να το μαζέψουν. Θα σας το αφήσω. 47.000 εξώσεις. Βεβαίως, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Και κοιτάνε πώς να το μαζέψουν αυτό το πράγμα. Ακόμη χειρότερο. Το καλύτερο που υπάρχει στον πλανήτη. Πώς να το μαζέψουν και να μην εξώσουν τον κόσμο μέσα από τα σπίτια ψάχνουν να κάνουν νομοθεσία. Ένα. Και δεύτερον, την νομοθεσία για τη φορολογία που τα φαντς φοροδιαφεύγουν. Ευχαριστώ. Εγώ αυτά πολύ. Έχω να πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σκεπετζάκη μετά και στη συνέχεια με τον Σπύρο του Σουρμελίδη. Κυρία Αλεξάνδρα από Κορυδαλό, καλησπέρα. Αναφέρεστε στον κύριο Ιωαννίδη. Λέτε, δυστυχώς κύριε Ιωαννίδη, δεν μπορείτε να μας κορυδεύετε άλλο. Σας έχουμε μάθει, Πασό και Νέας Δημοκρατίας μας έχουν καταστρέψει επί δεκαετίες. Κυρία Ντόρα από Νέα Κηφισιά. Είχαμε κανονίσει με το ΕΦΑΠΑΞ να πληρώσουμε το δάνειό μας. Δυστυχώς όμως μας το κούρεψαν 40%. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα την πούν τη γυναίκα, μη συνεργάσιμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταλάβατε αυτές οι ταμπέλες. Κύριε Γιώργο από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα κύριε Γιώργο. Έχω ένα καταναλωτικό 60.000 ευρώ και ένα σπίτι στο όνομά μου. Έχω απολυθεί από τη δουλειά μου, δεν έχω κανένα εισόδημα, έχω μπει στον νόμο Κατσέλη. Υπάρχει περίπτωση να χάσω το σπίτι μου? Είναι ερώτημα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αν έχει υπαχθεί, όχι. Αλλά τώρα στον νόμο Κατσέλη έχουν βάλει σε, αν είσαι συνεργάσιμος δανειολήπτης. Αν είσαι συνεργάσιμος ή όχι. Δεν υπάρχει αυτή η ταμπέλα. Αυτή η ταμπέλα πραγματικά δεν υπάρχει. Μας ξεπερνά. Ο κύριος Νίκος από τον Κορυδαλό, τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Ο Τσίπρας μας εξαπάτησε, μας φορολογεί μέχρι και τον αέρα, λέει ο κύριος Νίκος από τον Κορυδαλό. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Και φίλες και φίλοι, όπως ξέρετε, χωρίς απόφαση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ απόψε. Γύρω στις 9.30 διάσκεψη ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις τηλεοπτικές άδειες. Απόψε έχουμε εδώ τον κύριο Σκεπετζάκη, τον πρόεδρο της ΕΤΙΤΑ, της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής. Θέλω να μιλήσει από καρδιάς στον κόσμο για το πώς αισθάνεται το θέμα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε ένα αριθμό ανθρώπων κοντά στις 3.000, όπως μας είπατε. Εντάξει. Έρχομαι σε εσάς ακριβώς σε 2 λεπτά. Διαφημίσεις 2 λεπτών.